Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι μερικές φορές που όταν ξεκινώ αυτή την εκπομπή, ξέρω ότι θα δυσκολευτώ σε ένα μόνο πράγμα. Στο από πού να ξεκινήσω. Στο ποιον δρόμο να διαλέξω για να διερευνήσω την διαδρομή του ανθρώπου που κάθεται απέναντί μου. Δεν θα πρωτοτυπήσω αν πω ότι απέναντί μου απόψε κάθεται μια μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου. Η κυρία Νόνικα Γαλινέα. Δεν θα πρωτοτυπήσω επίσης αν πω πως η παρουσία της, η θεατρική της παρουσία αυτών των 35 ετών, ακούραστη παρουσία, με αξιοθαύμαστο ζήλο, με εργατικότητα, με συνέπεια, αλλά και με λάμψη μοναδική, μας έχει λείψει τα τελευταία χρόνια. Και δεν θα πρωτοτυπήσω τέλος αν πω πως η επιστροφή της για να παίξει στο Μέγαρο Μουσικής την Φέδρα του Γιάννη Ρίτσου, είναι μια σημαντική, ίσως η σημαντικότερη που έχω ακούσει το τελευταίο διάστημα, καλλιτεχνική είδηση για τη χώρα. Καλωσορίσατε, κυρία Γαλινέα. Καλώς σας βρίσκω. Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας βοήθεια. Από πού να ξεκινήσω. Μάλλον όχι, δεν θα ζητήσω βοήθεια. Θα ξεκινήσω από τη σκηνή που με εντυπωσίασε περισσότερο διαβάζοντας συνεντεύξεις σας, τις οποίες αφηγήσετε τη ζωή σας. Μια ζωή που θα μπορούσε να ήταν μυθιστόρημα, που θα μπορούσε να ήταν κινηματογραφική ταινία. Είναι η σκηνή που είστε μέσα στο καράβι, επιστρέφετε στην Ελλάδα, μετά από αρκετά χρόνια παραμονή στο εξωτερικό, όπου είστε παντρεμένοι με δύο παιδιά, επιστρέφετε στην Ελλάδα με τα δύο παιδιά, με άλλο ένα παιδί στην κοιλιά και με κακές, με μαύρες σκέψεις για το ενδεχόμενο να μην κρατήσετε αυτό το τρίτο παιδί. Και εκεί ξαφνικά βλέπετε ελληνική θάλασσα και ελληνικό ήλιο. Και κάτι αλλάζει. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Και ουρανό. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Και έτσι γεννήθηκε το τρίτο μου παιδί, η Αμαλία. Η Αμαλία Μουτούση, η οποία είναι ήδη στο χώρο αρκετά χρόνια τώρα. Και αυτή είναι η οικογένειά μου. Τι να πω από εκεί και πέρα. Από εκεί ξεκινάει ουσιαστικά από αυτήν τη στιγμή, από αυτή τη χρονική περίοδο η θεατρική διαδρομή. Εκεί είναι η κρίσιμη στιγμή που αλλάζει σελίδα η ζωή σας. Έχω ήδη πάει στη δραματική σχολή στην Αγγλία, έχω τελειώσει. Εν τω μεταξύ τα αφήνω όλα, διότι λόγω του γάμου μου και της ζωής μου στο Παρίσι δεν γίνεται να συνεχίσω. Γίνονται τα παιδιά μου και ξαναρχίζω από την αρχή. Κατεβαίνω τα σκαλοπάτια του Θεάτρου Τέχνης, δίνω εξετάσεις στη σχολή του Κουν, με παίρνει ο Κουν και από την πρώτη στιγμή που είμαι στη σχολή, από την πρώτη κιόλας χρονιά, με βάζει και παίζω στους Όρνηθες του Αριστοφάνη, που σημαίνει ότι κάνω μαζί του πάρα πολλά ταξίδια, ταξιδεύουμε, είναι μια τρομερή εμπειρία και ένας καινούριος έρωτας πάρα πολύ δυνατός που με αποπροσανατολίζει εντελώς. Βγαίνω από το Θέατρο Τέχνης και δεν ξέρω που πάω. Υποτίθεται ότι πρέπει να γυρίσω σπίτι στα τρία μου παιδιά και τα έχω κυριολεκτικά χαμένα. Η οικογένεια από την οποία προέρχεστε ήταν μια οικογένεια με αρκετά χρήματα, με πολύ καλή κοινωνική θέση. Θέλω να πω, θα περίμενε κανείς ότι ένα κορίτσι από μια αριστοκρατική οικογένεια, από μια πλούσια οικογένεια, θα γινόταν ποτέ ηθοποιός, θα περπατούσε πάνω στο σανίδι του θέατρου. Υπήρχε αυτό από τα μικρά χρόνια ή ήταν κάτι που ήρθε στη συνέχεια. Πέντε χρονό ήξερα ότι θα γίνω ηθοποιός. Δεν είχα καμία αμφιβολία ότι θα... Δεν ξέρω από πού ξεκινάει αυτό, αν ξεκινάει από μια διάθεση αυτοπροβολής ή από ένα βεντετισμό, δεν ξέρω, δεν το ξέρω αυτό. Ξέρω όμως ότι επειδή όταν ήμουν 5 χρονών έτυχε να χωρίζουν οι γονείς μου, αυτό το πράγμα το εκμεταλλεύτηκα μέσα μου και αυτή την δυστυχία που ένιωθα σαν παιδί βέβαια λόγω αυτών των καταστάσεων, που ήταν όμως πάρα πολύ πολιτισμένος τρόπος. Δεν είδα αγριότητες, δεν είδα τίποτα ασχήμιες ας πούμε, αλλά παρόλα αυτά υπήρχε μέσα μου η επίγνωση του τι σημαίνει χωρισμός. Είχα μια τρομερή αδυναμία στον πατέρα μου, τον λυπόμουνα γιατί η απόφαση του χωρισμού ήταν της μητέρας μου. Εν πάση περιπτώσει υπήρχαν πράγματα μέσα μου όταν ήμουν 5 χρονών, τα οποία όλα αυτά μέσω ενός καθρέφτη όπου έπαιζα σκηνές μου δίνανε διέξοδο για την περαιτέρω ζωή μου. Ήξερα ότι ναι,
τώρα πονάω και πρέπει να συγκρατήσω αυτή την έκφρασή μου, πώς είμαι, πώς πονάω, για να παίζω αργότερα την τάδε σκηνή έτσι. Είναι τρομερό αυτό. Είναι τρομερή διαδικασία για ένα παιδί 5-6 ετών αυτό. Στη συνέχεια... Δεν μου βγήκε σε κακό. Όχι βέβαια. Απλώς λέω ότι αυτό σημαίνει ότι ο μηχανισμός υπάρχει μέσα σας. Ναι. Από αυτή την πολύ μικρή ηλικία. Πότε για πρώτη φορά αυτό εκδηλώνεται στην πράξη? Στα παιδικά χρόνια? Ναι. Στις παραστάσεις και στο του σχολείου? Ναι, με βάζαν και έπαιζα και αυτά. Και είχα και καλή φωνή και στις παρέες με βάζαν και τραγούδαγα. Τέλος πάντων, συνειδητά γινόταν αυτό το πράγμα και χόρευα και... Εισπράτατε από το περιβάλλον ότι σε αυτό είστε καλοί? Ναι, ναι, σίγουρα. Υπήρχε θαυμασμός σίγουρα, ναι, για αυτό που γινόταν? Ναι, ναι, ναι. Δεν αισθανόμουν ψώνιο, ας πούμε. Και μόλις τέλειωσα το σχολείο, έκανα δραματική σχολή στο Λονδίνο, τελείωσα, αλλά μετά μπλέξανε τα ερωτικά και... Μετά παντρεύεστε. Ναι. Μετά παντρεύεστε, ζείτε στο Παρίσι, έτσι δεν είναι? Ζω για 10 χρόνια? Όχι, 12. 5 χρόνια. Ώσπου κάποια στιγμή αποφασίζετε να χωρίσετε και να επιστρέψετε στην, ναι, Ελλάδα. Ναι. Με δύο παιδιά. Κράτησε 12 χρόνια αυτός ο γάμος. Τρομερό αυτό. Το να πάρει μια γυναίκα την απόφαση να χωρίσει έχοντας τρία παιδιά. Πολύ ζόρικη απόφαση, ναι, που δείχνει μαχητικότητα και δυναμισμό. Δεν θα το σχολιάσετε. Δύσκολη απόφαση. Ήταν ναι, δεν είναι. Γενικά έχω κουράγιο στη ζωή μου. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που μπορεί κανείς να πει ότι με χαρακτηρίζει. Δεν δηλιάζω σε δύσκολες αποφάσεις. Θα έρθω στα χρόνια μετά τη σχολή του Κουν τώρα. Νομίζω πως είναι αρκετή η γεύση που πήραμε από τα προηγούμενα. Εγώ θέλω να σταθώ κυρίως στα 35 χρόνια της παρουσίας στο Σανίδη. Και μια που δεν πρωτοτύπησα στην αρχή της εκπομπής, στον πρόλογό μου, θα επιμείνω να μην πρωτοτυπώ σε αυτή την εκπομπή. Αν ένα όνομα πρέπει να συνδέσω με το δικό σας, θεατρικά, επαγγελματικά, αλλά και στη ζωή, είναι το όνομα του Αλέκου Αλεξανδράκη, ενός πολύ αγαπημένου ηθοποιού, εξίσου με εσάς αγαπημένου από όλους μας, ενός ηθοποιού που η παράλληλη θεατρική σας διαδρομή έχει γράψει ιστορία. Νομίζω πως είναι κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε τον πραγματικό πρόλογο της εκπομπής, που θεωρώ ότι δικαιωματικά του ανήκει σε ό,τι αφορά την θεατρική διαδρομή. Αλέκος Αλεξανδράκης. Την Όνικα θα τη θυμάμαι πάντα με ευγνωμοσύνη για αυτά τα χρόνια που έζησε μαζί μου. Αυτά τα 20 χρόνια, τα τόσο σημαντικά χρόνια, τα τόσο δραστήρια χρόνια για τη ζωή μου, ας πούμε. Είναι ένα δώρο που μου έκανε και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Αυτό το δώρο, γιατί μπορούσε να μην μου τύχει. Εγώ πάντα ερωτευμένος ήμουν από όταν ήμουν στο σχολείο, μικρός, αλλά να μου τύχει αυτός ο έρωτας να κρατήσει τόσα χρόνια. Η Νόνικα, δεν ξέρω, μπορεί να είναι παρεξηγημένη από τον κόσμο, να δίνει μια άλλη εντύπωση. Είναι ουσιαστικός άνθρωπος, ωραίος άνθρωπος. Γι' αυτό και έζησα 20 χρόνια. Τη γνώρισα στις πρόβες ενός έργου που θα παίζαμε. Τα μεγάλα χρόνια το λέγανε. Ήταν η ζωή του Σολομού, έκανα τον Σολομό. Πατριωτικό, το ανέβαζε ο Μινωτής. Και την Κοντέστα Σολομού έπαιζε η Νόνικα, καινούργια ηθοποιός. Τότε είχε παίξει μόνο στο χώρο, στο Μιράτε. Και εκεί τη γνώρισα. Ήταν και αραβνοβόλος ο έρωτας? Σχεδόν. Σχεδόν ήταν. Όλες τις στιγμές τις θυμάμαι με αφάνταστη ευγνωμοσύνη για την Νόνικα, που μου έτυχε αυτό το πράγμα στη ζωή μου, να είναι η Νόνικα κοντά μου. Την ερωτευθήκατε εσείς πρώτος ή εκείνη, ή μαζί έγινε? Εκείνη πρώτη. Εκείνη δεν μπορούσε να είχε... Και νόμιζε ότι την απέφευγα, αλλά εγώ ήμουνα παντρεμένος, τότε είχα... Δεν...
νόμιζα πως αυτό το κεφάλαιο πάει, τέλειωσε για μένα. Αλλά μου χάρισε ένα παράδεισο, πραγματικά. Να τη φιλήσω θα ήθελα, που είναι απέναντί μου. Σε ευχαριστώ, Νόνικα, για τη ζωή που μου χάρισες. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Τι γλυκός άνθρωπος είναι αυτός, τι αρχοντιά, τι γλύκα βγάζει ο άνθρωπος αυτός. Μιλήστε μου γι' αυτόν. Είναι μοναδικός. Πρέπει να σας πω πώς ξεκίνησε, γιατί... Συγκινηθήκατε τώρα και θέλω να αποφορτήσω τη συγκίνηση πριν απαντήσετε. Θέλω να ξεκινήσω από μια σκηνή που μου λέγατε πριν μπούμε στο στούντιο, που μου έκανε τεράστια εντύπωση. Όταν μου είπατε ότι κάποιες φορές στο θέατρο, στο ξεκίνημα το κοινό το θεατρικό, έπαιζε πλάτη στο κοινό για να προβληθείτε εσείς. Ναι. Αυτό είναι από τα άγραφα, δηλαδή, δεν από τα απίστευτα. Δεν έχει στα χρονικά του θεάτρου ποτέ, ερχόντουσαν ηθοποιοί και μου το λέγανε. Αλλά ήταν ήδη τόσο μεγάλος, με όλη τη σημασία της λέξης, και εντός εισαγωγικών, όχι μεγάλος στην ηλικία ασφαλώς, που ένιωθε όλο το δικαίωμα να μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά θα ήθελα να σας πω ότι όταν αρχίσαμε να κάνουμε πρόβες μαζί στα μεγάλα χρόνια, μου άρεσε πάρα πολύ και δεν μου έδειχνε καμία σημασία καθόλου. Είτε ήμουν εκεί είτε δεν ήμουν, ήταν το ίδιο πράγμα. Έλεγα, αυτός ούτε με έχει δει, ούτε έχει καταλάβει ότι είμαι εδώ. Λοιπόν, ήμουν αποφασισμένη. Αλλά πώς. Όπου ένα βράδυ, εντελώς συμπτωματικά. Ερχόταν από τις 4, ξέρω εγώ. Πήγαινα και εγώ από το Λιοπύρι, χωρίς να έχω τίποτα να κάνω. Εκείνος είχε να πει ολόκληρο έργο. Εγώ είχα λίγες ατάκες. Τέλος πάντων, έβρισκα δικαιολογίες να είμαι εκεί και μου μίλαγε για τα παιδιά του, για τη γυναίκα του, για τη ζωή του. Όχι, για το παιδί του, δεν είχε δεύτερο παιδί τότε. Μία μέρα η Τριανταφυλλίδη, που ήταν η πρωταγωνίστρια, με κλειδώνει μέσα στο καμαρίνι τη νύχτα και φεύγει. Κάνω να ανοίξω το καμαρίνι να φύγω, καλοκαιρινό θέατρο, αρχίζω να φωνάζω, να ουρλιάζω. Ο φύλακας ήταν τελείως κουφός, το Μετροπόλιταν. Δεν υπήρχε περίπτωση να ακούσει τίποτα. Οπότε, ευτυχώς είχα πάρα πολύ δυνατή φωνή, σας είπα πριν ότι τραγούδαγα κιόλας. Και με άκουσε ο Αλεξανδράκης, ο οποίος πήγαινε να πάρει το αυτοκίνητό του 2 μπλοκ πιο κάτω, στο πάρκινγκ, με άκουσε να ουρλιάζω, βοήθεια. Γιατί ήταν τόσο μικρά τα καμαρίνια που ήμουνα και όρθια. Δηλαδή θα έπρεπε να μείνω και όρθια όλη νύχτα. Δεν υπήρχε καρέκλα να καθίσεις. Ήρθε, με ξεκλείδωσε με τον κουφό το φύλακα. Και αυτό ήταν η αρχή. Δηλαδή αν αυτή η γυναίκα δεν με είχε κλειδώσει, μπορεί να πέρναγα και απαρατήρητη. Να μην είχε προσέξει ο Αλεξανδράκης, ναι, την παρουσία σας, την ύπαρξή σας. Αυτή η σχέση τώρα, τι χαρακτηριστικά είχε? Ήταν μια παράλληλη σχέση, στο σανίδι και στη ζωή. Αυτό δυσκόλευε τα πράγματα, τα έκανε πιο εύκολα? Πιο εύκολα. Ήταν μια κοινή πορεία σε όλα. Βέβαια, το να είσαι από το πρωί ως το βράδυ και από το βράδυ ως το πρωί με έναν άνθρωπο έχει και τα τρωτά του, γιατί μπορεί να πει κανείς ότι είναι μια σχέση που μπορεί να φθαρεί πιο γρήγορα ή ξέρω εγώ. Υπάρχουν και στοιχεία αρκετά αρνητικά. Αλλά νομίζω ότι στη δικιά μας την περίπτωση βοήθησε πάρα πολύ, γιατί ήταν αυτό που είπα, μια κοινή πορεία. Δηλαδή σκεφτόμαστε μαζί, διαβάζαμε μαζί, αποφασίζαμε μαζί, δουλεύαμε μαζί. Ήταν πάρα πολύ ωραία όλα χρόνια. Τα κάνατε μαζί. Ήταν μια 20ετία που πορευτήκατε και μαζί. Και ήμουνα δίπλα σε έναν άνθρωπο που είχε υψηλούς στόχους και αυτό ήταν πάρα ήταν πολύ ωραίο. Ήταν και στη ζωή έτσι, όπως εμείς τον γνωρίσαμε στο θέατρο και, και στον κινηματογράφο. Θέλω να πω, απέπνεε την ίδια αρχοντιά, την ίδια γλύκα στη ζωή του. Απόλυτα. Και αυτό που οδήγησε αυτή τη σχέση στο τέλος ήταν αυτή η φθορά των 20 ετών. Το γεγονός ότι η σχέση μέσα από την διαδρομή στο χρόνο έγινε πιο καθημερινή. Έχασε την μαγεία των πρώτων χρόνων. Ίσως ναι. Δεν μ' αρέσει να το συνειδητοποιώ. Λέω ότι όλα τα πράγματα έχουν ένα τέλος. Ήταν ένας μεγάλος έρωτας.
Έκανε τη διαδρομή και ολοκλήρωσε και έπρεπε να τον κρατήσουμε σε αυτό το υψηλό επίπεδο που κρατήθηκε αυτά τα χρόνια. Να μην τον αφήσετε να φθαρεί. Να μην τον αφήσουμε να φθαρεί. Αυτή είναι ωραία, ρομαντική άποψη και για το τέλος της ιστορίας. Θέλω όμως να σταθώ στο γεγονός ότι ενώ στο θέατρο με τον Αλέκο Αλεξανδράκη κάνατε πάρα πολλά πράγματα για πάρα πολλά χρόνια, δεν κάνατε ανάλογες δουλειές στο Πανί. Δεν κάνατε ανάλογες δουλειές στη μεγάλη οθόνη. Πώς έγινε αυτό? Ο Αλεξανδράκης ήταν ένας κατεξοχήν κινηματογραφικός ηθοποιός και θα περίμενα ένα τέτοιο θεατρικό ζευγάρι να το δούμε πολύ περισσότερο και στο σινεμά. Βέβαια, πέσατε και σε μια περίοδο περίεργη του ελληνικού σινεμά. Ναι, νομίζω ότι όταν έβγαινα πια εγώ στο θέατρο, είχε αρχίσει μια κάμψη του κινηματογράφου και δεν ήθελε ο Αλεξανδράκης να κάνω ταινίες. Δηλαδή, μου έλεγε ότι έχεις χάσει κάποια χρόνια στο θέατρο. Πρέπει να δοθείς ολοκληρωτικά στο θέατρο για να κερδίσεις χρόνο, αλλά και γιατί αυτή είναι η δουλειά σου. Λοιπόν, δεδομένου ότι έκανα και πολλές δουλειές, δηλαδή εκτός του ότι έπαιζα, μετέφραζα κιόλας, είχα και την ευθύνη της δουλειάς και από οικονομικής πλευράς και τέλος πάντων όταν ηγείσαι μιας δουλειάς πάρα πολλά πράγματα περνάνε από τα χέρια σου. Και οικογενειακές μου υποχρεώσεις απέναντι στα παιδιά μου, στους γονείς μου κλπ. Δεν γινόταν. Αυτή την ισορροπία πώς την καταφέρνατε? Δεν υπήρχε. Ένας άντρας, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, για 20 χρόνια, τρεις κόρες. Ζόρικη ισορροπία, πολύ ζόρικη. Πώς τα βγάζατε πέρα? Ήταν φοβερό, μου χρειαζόντουσαν 40 ώρες. Και τα οικονομικά του θεάτρου κατ' ουσίαν εσείς τα κρατούσατε. Δηλαδή εσείς ήσασταν, να το πω έτσι, ο μάνατζερ της επιχείρησης. Ναι. Τη κακιά συμφορά, μάλλον. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ήμουνα. Ναι, μου χρειαζόντουσαν 48 ώρες και όχι 24. Κοιτάζοντας πίσω τώρα. Μίλαγα με 4 τηλέφωνα. Θυμάμαι κάποτε μου είχε πει ο Αλεξάνδρας, μα τέλος πάντων. Με τον Παπαδόπουλο ήταν η ευταετία τότε. Με τον Παπαδόπουλο ζω. Μίλαγα μονίμως με 4 τηλέφωνα. Συγγνώμη, σας διακόψα. Όχι, ρωτούσα, αν κοιτάζοντας πίσω, θεωρείτε ότι αδικήσατε την οικογένεια ή το θέατρο. Αυτή η ισορροπία λειτουργήσε? Νομίζω ότι από τη στιγμή που έπεφτα στο κρεβάτι και είχα ήσυχη τη συνείδησή μου, δεν πρόσθετα προβλήματα, δηλαδή μπορεί και να αδίκησα, αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Ήτανε απαραίτητο για μένα να κάνω αυτή τη δουλειά και έπρεπε να το δεχτούν στην οικογένειά μου, το ότι για μένα ήτανε πρωταρχική ιστορία. Πάμε να δούμε τι λένε οι τρεις κόρες σας για σας. Πάμε. Όταν ήμουν μικρή ήτανε η θεά μου. Καθόμουν από κάτω στη σκηνή εκεί, στα θέατρα και την κοίταζα. Εκείνη πώς αντέδρασε να της είπατε ότι θέλετε να γίνει ηθοποιός? Ήθελα να κάνουμε αυτό που μας αρέσει. Όταν της το είπαμε, τώρα μιλάω στο πληθυντικό γιατί ήταν και η Αμαλία, νομίζω ότι το ήθελε κατά βάθος, της άρεσε, αλλά δεν μας επηρέασε. Άμα το θέλετε να το κάνετε και βέβαια να το κάνετε. Αυστηρή ως μητέρα και ως συνάδελφος? Ναι. Αυστηρή. Είναι ειλικρινής, λέει πάντα αυτό που σκέφτεται. Και αυτό, μικρή το θεωρούσα ότι ήταν αυστηρή. Τώρα εντάξει, τώρα πια δεν αισθάνομαι την αυστηρή, απλώς ξέρω ότι έχω έναν άνθρωπο ο οποίος μου λέει την αλήθεια. Γενικά πάντα όταν βρισκόμαστε με τη μητέρα μου, μιλάμε πολύ και μιλάει και πολύ η μητέρα μου, πολύ. Και διασκεδάζω γενικά πολύ με τη μητέρα μου, γελάω πολύ με τη μητέρα μου δηλαδή. Χάχας είναι, την πιάναν τα γέλια πολύ συχνά και θύμωνε ο Λέκος. Όχι, άμεση κατήρια.
Έλα, Μανούλα, σε κοιμήθηκα τώρα. Έλα, γεια σου. Οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν την Όνικα Γαλινέα από τη στιγμή που άνοιξε η πόρτα. Εγώ γνωρίζω και ξέρω πόσο δύσκολο ήταν για τη μητέρα μου και πόσο σκληρά δοκιμάστηκε για να την ανοίξει αυτή την πόρτα. Και θέλω να πω ότι αυτό είναι το κομμάτι, ας το πούμε, της ιστορίας που με κάνει να την... της ιστορίας της που με κάνει να την θαυμάζω και να την εκτιμώ. Γιατί ξέρω ότι πρέπει να ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μια γυναίκα η οποία είχε κατά κάποιο τρόπο μια ζωή εξασφαλισμένη, γιατί προέρχεται από μια κοινωνική τάξη που κατά κάποιο τρόπο της εξασφάλιζε μια ζωή προδιαγεγραμμένη και ας το πούμε της περιζήτητης νύφης, είχε το κουράγιο και τη δύναμη της ψυχής να γυρίσει την πλάτη της αυτό το πράγμα και να είναι ο εαυτός της. Γιατί αυτό είναι κάτι που την χαρακτηρίζει. Είναι ο εαυτός της. Τη θαύμαζα από πολύ μικρή και πάντα ήθελα να της μοιάσω για όλα αυτά. Ακόμα και αν όταν ήμουν μικρή που της έμοιαζα πάρα πολύ και που όλοι με λέγανε Νονικάκι, έδειχνα να θυμώνω. Γιατί ήμουν μικρή, αλλά αυτό ήταν ψέματα, γιατί κατά βάθος μου άρεσε πάρα πολύ να της μοιάζω. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, θα μπορούσα να μιλάω πάρα πολύ ώρα για τη μητέρα μου. Πάντως θέλω να τελειώσω με αυτό, ότι για όλα αυτά τα πράγματα που είπα, με έχει κάνει και με κάνει να νιώθω περήφανη και να καμαρώνω. Μια υπέροχη μάνα, μια υπέροχη γιαγιά, ένας υπέροχος άνθρωπος. Έχω να θυμάμαι πολύ καλές στιγμές. Ήταν μια μάνα πολύ αφοσιωμένη στα παιδιά της. Πιστεύω ότι ήταν κοντά μας. Τις λατρεύει τις κορούλες μου. Εδώ είναι το Νονικάκι και η Ιωάννα. Περνάμε πάρα πολύ καλά με τη γιαγιά, βγαίνουμε, πάμε βόλτες στα μαγαζιά. Εγώ την αγαπώ πάρα πολύ. Τι θα μπορείς να μας πεις για τη γιαγιά σου, που έχεις και το ίδιο όνομα κιόλας? Εγώ δεν έχω πάει ποτέ σε ένα θέατρο και τώρα θα πάω να τη δω στο Μέγαρο Μουσικής. Αυτό, και μου φαίνεται ωραίο αυτό για πρώτη φορά. Τι σου αρέσει περισσότερο στη γιαγιά? Όλα. Μου φέρνει λουλούδια ή καμιά φορά που πηγαίνουμε με τη γιαγιά και αγοράζουμε ό,τι θέλω εγώ. Τι θα σας πεις τώρα που σε βλέπει? Ότι την αγαπώ πάρα πολύ. Θα καρφώσω τώρα ότι η συγκίνηση ήταν έντονη όταν είδατε τα πιτσιρίκια, τα εγγονάκια. Θα το καρφώσω αυτό για να το ακούσουν οι κόρες, να μην νομίζουν ότι έχουν το προνόμιο πλέον. Τι γίνεται, τα πιτσιρίκια είναι αυτά που τραβούν τώρα την προσοχή και την στοργή και το συναίσθημα πιο έντονα. Δεν Ποια ξέρω. Είναι η σχέση σας με τις κόρες σας? Είναι τελείως διαφορετική η σχέση με την καθεμία, ναι. Με την Αριέτα γελάω πάρα πολύ, δηλαδή έχει τέτοιο χιούμορο αυτό το παιδί που σηκώνω τα χέρια μπροστά της. Με την Αλέξια είμαι πιο πολύ μαμά και έκανες αυτό, πρόσεξε εκείνο και αυτά. Με την Αμαλία, προσέχω με την Αμαλία γιατί από μικρό παιδί όλο παρεξηγιόταν. Και προσέχω πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι ναι, αλλά μου μοιάζει πάρα έλεγαν πολύ. Νονικάκι, ναι, όταν ήταν μικρή. Μου μοιάζει πάρα πολύ και έχουμε... Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το πόσο θαυμασμό έχουν για σας και το πώς συγκινήθηκαν που μιλούσαν για σας. Σημαίνει ότι η σχέση αυτή είναι μια πολύ δυνατή σχέση. Μια σχέση για την οποία έχετε δουλέψει.
Δηλαδή η ισορροπία μάλλον καλά κρατήθηκε τα δύσκολα χρόνια του θεάτρου. Την άτη γλίτωσα. Αυτό το αίσθημα έχω. Πείτε μου τώρα, θα έχετε τρακ που η εγγονή θα είναι από κάτω στο Μέγαρο Μουσικής και θα σας δει για πρώτη φορά. Διότι δεν σας έχει δει στο θέατρο, όλη η υπόλοιπη οικογένεια σας έχει δει. Όχι, δεν θα έχω. Γι' αυτό ειδικά. Αλλά θα έχω τόσο τρακ έτσι κι αλλιώς που δεν έχω. Που δεν χρειάζεται ειδικά για εκείνη. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Όταν θα γυρίσουμε, θέλω να μου μιλήσετε για αυτό το διάστημα που μείνατε εκτός θέατρου. Καταρχήν, αυτή ήταν μια απόφαση που ξάφνιασε, η απόφαση να σταματήσετε το θέατρο. Και μια απόφαση που κανείς δύσκολα την περιμένει από μια γυναίκα σαν και εσάς που κυριάρχησε στο σανίδι το θεατρικό της Αθήνας για τόσο πολλά χρόνια. Μικρή διακοπή, σε λίγο και πάλι μαζί. Έχεις δίκιο. Ό,τι και να πεις για τον Πίπη, έχεις δίκιο. Αλλά αυτός ο φουκαράς ο Καρέλης τι σου έφτεξε? Σου έφτεξε σε τίποτα? Μου έφτεξε, Χρυσή μου. Γιατί να μου πει ότι έστειλε το δακτυλίδι ο Πίπης? Εντάξει, το είπαμε, το έκανε για να σε πλησιάσει. Θες να ήταν λάθος του, λάθος του. Από εκεί και πέρα όμως ο Χριστιανός έκανε ό,τι μπόρεσε για να σε ευχαριστήσει σαν γυναίκα. Και εσύ χτες το βράδυ, μόνο που δεν πήρε ένα καδρόνι να το ανοίξει το κεφάλι. Τι να κάνω, τι να κάνω, τον πήρε και αυτόν η μπάλα. Τι θες να κάνω τώρα? Ναι, αλλά δεν ξέρεις με πόσο παράπονο μου μίλησε. Τι σου είπε, τι σου είπε? Τι μου είπε? Γιατί μου φέρθηκε έτσι? Εγώ μόνο το θαυμασμό μου και την αγάπη μου ήθελα να τη δείξω. Τι σου είπε, αγάπη σου είπε? Βέβαια, αγάπη είπε. Να σου αρκεστώ, να φάω τα κοκαλά μου. Άσε μωρή τα κοκαλά σου, φτάνει, θα βάρεις το μακιάζεις. Άλλαξε με νου, φάει κάτι άλλο, λοιπόν. Παλό. Παλό, πες μου πώς μ' ακούς. Ναι, σας ακούω, σας άκουγα. Μέρα νύχτα παντού. Στα pick-up, στα ραδιόφωνα, στην τηλεόραση. Μόνον εκεί. Ύστερα ο δίσκος τελείωνε. Μικρό μου αγόρι. Ποτέ δεν ήσουν μάνα. Τραγουδίστρια ήσουν μόνο. Όχι, καλό. Η μάνα σου. Δεν μου μιλάς έτσι. Και δεν είχες κλείσει τα 20. Ήσουν το πιο ωραίο αγόρι σε ολόκληρη την πόλη. Μα και εσύ το ωραίο κορίτσι. Είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλο. Ναι, είμαστε. Λάκα μου κάνεις! Δεν σου κάνω, θα σε κάνω μόνο για μια επίσκεψη. Δόξα τω Θεώ, δεν είμαι γιατρός. Δεν μιλείς για ποιο με πέρασες, ξέρεις ποιο είμαι εγώ. Εγώ είμαι από σπίτι. Και έχω πάει και σχολείο. Βέβαια δεν το τέλειωσα γιατί έπεσα ξερή με ένα μπέδαρο που μου άλλαξε τα φώτα. Με σκεφτόσουν καθόλου? Φυσικά, πάντα. Το ξέρεις αυτό. Ήταν ευτυχισμένες οι μέρες που περάσαμε μαζί. Αξέχαστε. Πίσω στη συζήτησή μας με μια μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, την κυρία Νόνικα Γαλινέα, και πριν να έρθω στη γνώμη που έχουν για σας πολύ σημαντικοί συνάδελφοί σας, ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, η Κάτια Δανδουλάκη, αλλά και ο Γιώργος Κιμούλης, θέλω να σταθώ σε αυτό που ρώτησα λίγο πριν. Αποφασίζετε κάποια στιγμή σαν ήδη τέλος? Ναι. Είναι εύκολο πράγμα να βάζει κανείς ένα χ ξαφνικά και να κλείνει μια διαδρομή τόσο ετών? Δεν μ' αρέσουν τα εύκολα, σας το έχω πει αυτό. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι σχεδόν ακατόρθωτο. Όμως, εγώ έχω κάποιες απόψεις ότι ο ηθοποιός δεν χρειάζεται να πεθάνει πάνω στο σανίδι. Διαφωνείτε με τη θεωρία πολλών συναδέλφων, ναι, σας, οι οποίοι, ναι, αυτό ονειρεύονται. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο ηθοποιός πρέπει να ξέρει να αποσύρεται εγκαίρως. Τόσο εγκαίρως, ώστε να είναι σίγουρος ότι στο δρόμο θα του λένε «μας λείπετε» και δεν θα λένε στο δρόμο «ευτυχώς που πήγε σπίτι της». Λοιπόν, εκεί οι ισορροπίες παίζονται λίγο, δηλαδή καλύτερα το εσείς λίγο νωρίς. Εσείς φύγατε νέα από το θέατρο όμως. Ναι.
Φύγατε νέα και φύγατε στην ακμή την θεατρική. Μα είναι η καλύτερη στιγμή, νομίζω, να φύγεις όταν πραγματικά ξέρεις πονάει ότι περισσότερο όμως. Πονάει περισσότερο. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να πω ότι έσαιρνα μία χρόνια υπερκόπωση πλέον. Διότι τα έργα τα οποία ανέβαζα όλα τα τελευταία χρόνια ήταν έργα ρεπερτορίου. Εάν ήμουν στο Εθνικό Θέατρο θα τα έπαιζα 2 μήνες το χρόνο, εκεί τα έπαιζα 6 και 7 μήνες το χρόνο. Το κάθε έργο που τελείωνε ήταν για να ανέβει μια άλλη πάρα πολύ δύσκολη παράσταση. Και πραγματικά όλη αυτή η ιστορία, σύν αυτά που είπα πριν, οι μεταφράσεις και όλες οι άλλες υποχρεώσεις με έκαναν, θυμάμαι συνειδητά, να κοιτάζω τους στίχους του Ηλίσια, που ήταν ένα θέατρο που 2 σκηνές που είχα φτιάξει εγώ, το μικρό και το μεγάλο, και να ρωτάω τους στίχους, θα με φάτε ή θα σας φάω. Θα με φάτε ή θα σας φάω. Και αποφάσισα ότι έπρεπε να τους φάω. Και έτσι τέλειωνε το συμβόλαιό μου και είπα, για όνομα του Θεού, δεν αντέχω να το ξανανεώσω. Αλλά πρέπει να πω ότι σημαντικό ρόλο σε αυτή την απόφασή μου έπαιξε το γεγονός ότι πια είχα χωρίσει με τον Αλεξανδράκη και... Να κάνω μια παρένθεση εδώ, βέβαια, πριν το τελειώσετε αυτό. Ναι. Παίξατε και μία φορά αφού χωρίσατε, έτσι δεν πολλές είναι? Πολλές φορές. Το 90... Χωρίσαμε το 89, το 92 όταν παίζαμε τις φήμες και παίξαμε ξανά το 91... και το 92 την κυρία του Μαξίμ του Φεντό. Εκεί σας είδα μαζί. Και την επιστροφή της μεγάλης. Και θυμάμαι ότι κυρίως ήρθα να σας δω για να δω αν θα επηρεάσει το γεγονός ότι δεν είστε μαζί στην ζωή τη θεατρική σας συνύπαρξη και δεν την επηρέαζε καθόλου. Όχι. Ίσως επειδή καταφέρατε να έχετε αυτόν τον αλληλοσεβασμό και την βαθιά εκτίμηση που ακόμη δείχνετε ότι έχετε. Μα βεβαίως έχουμε και ασφαλώς το γεγονός ότι μετά στο καμαρίνι λέγαμε καληνύχτα για αρκετά χρόνια ο ένας τον άλλο και ο καθένας τραβούσε το δρόμο του, ήταν κάτι που εγώ τουλάχιστον δεν μπορούσα να το συνεχίσω έτσι. Έλεγα, τι νόημα έχει τώρα. Ήταν ένας κύκλος που έκλεισε, τώρα καινούριος παρτενέρ, γιατί θέατρο δεν μπορείς να παίζεις και μόνη σου, έτσι δεν είναι. Είναι ένα σύνολο αυτή η ιστορία. Λοιπόν, πού είναι το σύνολο? Πού θα το βρεις το σύνολο? Εδώ κάνεις έναν αγώνα, μια ζωή για να στήσεις κάτι μαζί με έναν άνθρωπο. Τέλειωσε αυτό. Τέλειωσε λοιπόν. Αλλά δεν είπα ποτέ ότι δεν θα έκανα κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να με συγκινήσουν. Αλλά επιλεκτικά πια. Αλλά και όχι με τους ίδιους ρυθμούς που το κάνατε στο παρελθόν. Ναι. Θα έρθω σε αυτό στη συνέχεια και στην πρόταση του κυρίου Χρήστου Λαμπράκη, για την οποία διάβασα να λέτε πήδηξα μέχρι το ταβάνι. Σαν κοριτσάκι 5 ετών, όταν άκουσα την πρότασή του. Το κρατώ αυτό για τη συνέχεια. Πάμε να δούμε τι είπαν για σας ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, η Κάτια Δανδουλάκη και ο Γιώργος Κιμούλης. Η Νόνικα είναι μια συνάδελφος και μια ηθοποιός και μια οντότητα που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μένα. Και το ενδιαφέρον της είναι στη δεύτερη ανάγνωση της Νόνικας, όχι τα πρώτα που παίρνεις από την Νόνικα, γιατί πίσω από την όντως ευπρέπειά της, η οποία τη φέρνει από καταγωγή, από θέση αν θέλετε, η δεύτερη ανάγνωση που λέω είναι ότι η Νόνικα είναι ένας άνθρωπος χυμώδης, ζωντανός, θα έλεγα με έντονο τρόπο ζωικό, αντιδρά, έχει ένα χιούμορ καταπληκτικό, έναν αυτοσαρκασμό ζηλευτό θα έλεγα, που αυτό την κάνει να πλουτίζει τους ρόλους που τις αναθέτουν και είναι μια σκηνική εμπειρία καταπληκτική να παίζεις με την Νόνικα, γιατί είναι μια ηθοποιός που μπορείς να ανταλλάσσεις το μπαλάκι της υποκριτικής απάνω στη σκηνή χωρίς η μπάλα να βγαίνει εκτός παιδιάς. Την Νόνικα την εκτιμάω βαθιά. Έχουμε περάσει αξέχαστες στιγμές μαζί. Μας έχουν δέσει πάρα πολλά γέλια, πάρα πολλά κλάματα, πολλές αγωνίες, πολλά άγχη, πολλές χαρές της ζωής, πολλές δημιουργίες στο θέατρο,
πολλές εξομολογήσεις από καρδιά σε καρδιά και την έχω λατρέψει. Λοιπόν, είναι μια, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ σπουδαία ηθοποιός με τεράστιο δυναμικό σε όλα τα είδη του θεάτρου. Μπορεί να υπηρετήσει δράμα και κωμωδία με την ίδια άνεση, εκπληκτική άνεση. Λάτρεψε το θέατρο και το λατρεύει. Μου κακοφαίνεται πάρα πολύ που δεν τη βλέπουμε τόσο συχνά πια. Ξέρω ότι όπως δόθηκε στο θέατρο με την καρδιά της, έτσι αποσύρθηκε πάλι με την καρδιά της, ελπίζω για λίγο καιρό, ώστε να το ξανά επιθυμήσει βαθιά, γιατί είναι άνθρωπος που ό,τι θέλει το κάνει. Επιθυμεί, αγγίζει, τελειώνει ένας κύκλος για αυτήν, υπάρχει αποχωρισμός. Μετά ξανά δεν ντρέπεται να πει τώρα μου έφυγε αυτή η λαχτάρα, όπως δεν ντρέπεται να πει τώρα ως εδώ έπληξα, όχι βαρέθηκα, ως εδώ πια οι αντοχές μου, τώρα θα κάνω κάτι άλλο, θα κοιτάξω τη ζωή μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχει τέτοιο υγιές κύτταρο μέσα της, που την προφυλάσσει από μια φθαρμένη ζωή. Τη ζωή της η Νόνικα τη ζει μέχρι την τελευταία σταγονίτσα, τη ρουφάει. Ρουφάει τη ζωή όπως ρούφηξε και το θέατρο και όπως δόθηκε στη ζωή, έτσι δόθηκε και στο θέατρο. Έχει μια καρδιά παιδιού μικρού, της αρέσει να κάνει πολλές σκανδαλιές, έχει φοβερή αίσθηση του χιούμορ. Η κυρία Γαλινέα είναι μία από τις πιο σπάνιες κομμεντιέν του σύγχρονου ελληνικού θέατρου. Τόσο οι επιλογές της όσον αφορά το ρεπερτόριο με το οποίο έχει ασχοληθεί, όσο και οι σκηνικές της επιλογές, δηλαδή ο τρόπος που κοιτά τους χαρακτήρες που υποδιέται, μαρτυρούν έναν άνθρωπο με σπάνιο προσωπικό πολιτισμό, με μια βαθιά γνώση του θεάτρου. Η κυρία Γαλινέα γνωρίζει πολύ καλά το πόσο σημαντική είναι η τεχνική στην τέχνη μας, ενώ την ίδια στιγμή ξέρει πως το μυστικό αυτής της τεχνικής είναι να μην φαίνεται αυτή η τεχνική. Να μην επιδεικνύεται. Δεν ξέρω βέβαια πώς αιτιολογεί η ίδια την απουσία της από την ελληνική σκηνή τα τελευταία χρόνια. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι πως τη θαυμάζω. Θαυμάζω τη δυνατότητά της να κάνει πράξη τη φράση που λέει πως η τέχνη δεν είναι συνήθεια αλλά ανάγκη. Δεν εμφανιζόμαστε απάνω στη σκηνή από συνήθεια, αλλά μόνο όταν το έχουμε ανάγκη. Όταν έχουμε ανάγκη να πούμε κάτι. Και αυτό χρειάζεται και δύναμη και κουράγιο. Και η κυρία Γαλινέα τα έχει και τα δύο. Η Νόνικα ήταν, είναι και θα είναι φίλη μου. Αν υπάρχει κάτι που τη χαρακτηρίζει σαν άνθρωπο, είναι η ψυχική της γενναιοδορία, το χιούμορ της και η ταχύτητα της σκέψης της. Η Νόνικα μισεί την πλήξη. Γι' αυτό και κανένας ποτέ δεν πρόκειται να πλήξει μαζί της. Να είναι καλά. Άλλον έναν άνθρωπο του θεάτρου, έτσι τον θεωρώ, παρά το γεγονός ότι δεν πρόκειται για ηθοποιό, θα ακούσουμε τώρα να μιλά για σας. Είναι ο Κώστας Γεωργουσόπουλος. Πάμε να δούμε τι είπε. Η Νόνικα Γαλιλαία δεν ήταν πάντα σε πολύ καλές σχέσεις μαζί μου όσον αφορά την κριτική. Θέλω να πω ότι για πολλές δεκαετίες πριν, όταν ουσιαστικά συνυπήρχε με τον πολύ σημαντικό Έλληνα ηθοποιό, τον Αλέκο τον Αλεξανδράκη, γκρίνιαζε. Γκρίνιαζε γιατί πίστευα ότι είναι ικανή και εκείνο και εκείνη για πολύ καλύτερο ρεπερτόριο. Και η γκρίνια μου εντοπιζόταν ακριβώς σε αυτό. Θα μου μείνει αξέχαστη η ερμηνεία της όταν ξεκινούσε την καριέρα της δίπλα στο Μινωτή και στην Παξινού, όταν έπαιζε στην Ήρα και το Παγόνι. Ήταν μια σημαντική, αν θέλετε, ερμηνεία τέτοια που καμιά φορά εκείνη και ο Σωτήρης ο Μουστάκας μας κάνουν να ξεχνούμε το ζεύγος Μινωτή Παξινού. Πρέπει να πω, και αυτό είναι μια προσωπική, θα λέγανε έτσι, κατάθεση, ότι είναι από τις μοναδικές Ελληνίδες ηθοποιούς που παρόλο τις αρνητικές μου κρίσεις στο παρελθόν, στάθηκε πάνω εναντί μου κυρία. Είμαστε φίλοι, συνυπάρχουμε, τρώμε συχνά και όμως ποτέ δεν μου έκανε ούτε νήξη για τις αρνητικές μου κριτικές. Διότι πιστεύει ότι είναι μέσα στο παιχνίδι αυτή η διαδικασία και ότι ο καθένας κάνει τη δουλειά του όπως νομίζει καλύτερα. Και από εκεί πέρα, εκείνο που μένει είναι η κοινή αγάπη μας για το θέατρο, το πάθος μας για το θέατρο, ανεξάρτητα αν ο καθένας βλέπει από τη μια όχθη και ο άλλος από την άλλη.
Αυτό που θέλω να καταθέσω είναι αυτή η σημαντική προσφορά της στον πολιτισμό του θεάτρου μας, στον υψηλό επαγγελματισμό της, στην χαρισματική της παρουσία στο θέατρο και σε αυτό που είναι πραγματικά σπάνιο, στο γάργαρο γέλιο της, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα πράγματα, γελώντας πάντα και προσπερνώντας τα με μια πάρα πολύ έτσι ωραία χειρονομία. Και αυτό θα περάσει. Αυτό είναι μια σημαντική προσφορά της Νόνικας στην σημερινή μας μίζερη θεατρική πραγματικότητα. Νομίζω ότι με αυτή την τελική κριτική του για τα 35 χρόνια της διαδρομής σας ισοφαρίζει τις παλιές αρνητικές κριτικές ο Κώστας Γεωργουσόπουλος. Ποιες ήταν οι σχέσεις σας με την κριτική? Θυμίσω όμως και μερικές φοβερά καλές που τις έχω κρατήσει για ένδειξη. Κρατούσατε και τις αρνητικές? Σας επηρέαζαν, σας άγχωναν, σας στενοχωρούσαν? Πολύ. Πώς καταφέρνατε να μην του μιλάτε? Λέει, τρώγαμε μαζί και δεν έλεγε τίποτε. Τίποτα, εκεί εγώ, βράχος. Είναι στοιχείο του χαρακτήρα σας αυτό? Ναι. Μπορείτε να ελέγχετε τα συναισθήματά σας? Απολύτως. Σε δύσκολες στιγμές? Απολύτως. Ακόμη και αν αυτό έχει κόστος και φέρνει πόνο? Ναι. Δεν είναι εύκολη η διαδικασία αυτή. Όχι. Είναι εκπαίδευση από τα παιδικά χρόνια ή αποκτήθηκε στη συνέχεια μέσα από τις δυσκολίες που περάσατε? Νομίζω ότι είναι και έμφυτο αυτό. Και το ότι τέλειωσα σε αγγλικά σχολιά τις σπουδές μου βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό που λένε self-control. Έρχομαι τώρα σε αυτά τα 3 χρόνια που δεν παίξατε θέατρο. Μιλήστε μου γι' αυτά. Πόσο οδυνηρή ήταν η απόφαση να μην παίξετε? Πώς είναι τα βράδια σας την ώρα που πλησιάζει η ώρα που συνήθως ξεκινούσε η παράσταση? Υπάρχει η έλλειψη, υπάρχει το στερητικό σύνδρομο της παράστασης? Καθόλου. Καθόλου. Είναι πολύ ωραία η ζωή μου. Και επειδή αυτή η επιλογή έγινε απόλυτα συνειδητά από μένα και ήταν δική μου επιλογή και δεν ήταν επιλογή του θεάτρου, το θεωρώ πάρα πολύ φυσιολογικό και πάρα πολύ ωραίο το ότι επιτέλους έχω και εγώ δικαίωμα να ζήσω. Διότι είναι μια σκλαβιά το θέατρο, πώς να το κάνουμε? Όταν από τις 4 το απόγευμα πρέπει να είσαι μέσα στο καμαρίνι σου και να βγαίνεις μετά τα μεσάνυχτα σε καθημερινή βάση, θυμάμαι ότι ερχόντουσαν φορές που τύχαινε να δω το φεγγάρι και έλεγα «Φεγγάρι». Ή ξέρω εγώ, έβλεπα τον κόσμο που πήγαινε σινεμά και έλεγα «Μα δεν θα δω κι εγώ ένα φιλμ στη ζωή μου». Δηλαδή τόσο απλά πράγματα τα οποία τα στερήθηκα μια ζωή. Παρ' όλα αυτά, διάβασα στην τελευταία συνέντευξή σας στον ταχυδρόμο ότι αν δεν είχα τον άντρα μου, τον Αλέξανδρο Πίτερ Μίλλερ, όταν βραδιάζει και είμαι μόνη, σίγουρα το θέατρο θα μου έλειπε. Τώρα δεν μου λείπει καθόλου. Έτσι είναι. Εκείνος είναι το υποκατάστατο. Βέβαια. Οπωσδήποτε. Ναι. Οπωσδήποτε, γιατί η μοναξιά δεν αντέχεται. Λοιπόν, δεν είναι λύση το να ψάχνεις να δεις πώς θα γεμίσεις τα βράδια σου. Α, ναι. Σίγουρα αυτό είναι. Μιλήστε μου για εκείνον. Μιλήστε μου για αυτή την τελευταία περίοδο της ζωής σας. Πόσο σημαντικός άνδρας είναι αυτός? Είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος. Πρώτα απ' όλα, αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι ότι είναι πάρα πολύ σεμνός. Ποτέ δεν μιλάει... Χαμηλών τόνων. Ναι. Δεν τον έχω ακούσει ποτέ να περιαυτολογεί. Όλοι μας έχουμε στιγμές που κάτι έχουμε ανάγκη να πούμε για να... Αυτό επιβεβαιωθούμε. Ακριβώς. Ποτέ. Έχει κάνει πολύ σημαντικά πράγματα στη ζωή του, είναι αρχιτέκτον, έχει ζήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής του έξω και έχει κάνει πολύ σημαντικά πράγματα, στα οποία δεν αναφέρεται ποτέ. Εγώ εντελώς συμπτωματικά τα έχω μάθει αυτά. Αυτό το πράγμα μου αρέσει πάρα πολύ. Έπειτα, το γεγονός ότι έχει κερδίσει τόσο πολύ τη συμπάθεια όλων των φίλων μου, αυτό κάτι σημαίνει. Δεν ήταν εύκολο γι' αυτόν το να μπει σε έναν άλλο κόσμο, το να ενταχθεί, ας να πούμε. Να ενσωματωθεί, ναι, σε μια άλλη κοινωνία. Έτσι είναι. Επίσης, το γεγονός ότι λατρεύει το θέατρο, ότι ποτέ δεν μου έχει πει όχι,
δεν μπορώ να πηγαίνω κάθε βράδυ στο θέατρο, γιατί υπάρχουν περίοδοι που τον τρέχω κάθε βράδυ σε μία παράσταση. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ποτέ δεν μου έχει πει μην παίξεις ή μην... ίσα-ίσα που χαίρεται πάρα πολύ για ό,τι θέλω να κάνω. Είναι... Νομίζω ότι είμαι πολύ τυχερή. Η σχέση σας με το σημερινό ελληνικό θέατρο ποια είναι? Παρακολουθείτε τα πράγματα? Α, βέβαια. Κάθε σεζόν? Πάρα πολύ. Όλες τις βασικές, να το πω έτσι, παραστάσεις? Απολύτως. Τι αίσθηση έχετε για τη θεατρική παραγωγή των τελευταίων ετών? Ο Κώστας Γεωργουσόπουλος μίλησε για μίζερη εικόνα. Συμφωνείτε μαζί του? Εγώ πιστεύω ότι πάντα υπάρχουν κάποιες πάρα πολύ αξιόλογες παραστάσεις. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τις βλέπω και μετέχω τόσο πολύ που μου έρχεται να ανέβω στη σκηνή και να παίζω μαζί τους. Τους αγαπώ, είναι... δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα βλέπω έτσι τόσο... Τώρα, γιατί εγώ έχω την αίσθηση από τις απαντήσεις σας και έτσι έρχομαι και σε αυτό που λίγο πριν είπα για την πρόταση του Χρήστου Λαμπράκη και την δική σας παιδική ενθουσιώδη αντίδραση, γιατί έχω την αίσθηση ότι αν στο επόμενο διάστημα ερχόταν μια πρόταση με ένα ρόλο που να σας γοητεύει πολύ, να σας ιντριγκάρει πολύ... Κωμωδία, ας πούμε. Με μια παράσταση που να είναι φροντισμένη, να είναι πλούσια παράσταση, με ένα έργο που να είναι έργο που να ξέρετε ότι θα κινητοποιήσει το αθηναϊκό κοινό. Γιατί έχω την αίσθηση ότι θα σας ξαναβλέπαμε στο Σανίδη? Όχι. Νομίζω ότι το θέμα είναι καθαρά χρονικό. Δηλαδή, για πόσο χρονικό διάστημα. Θα μπορούσα να κάνω κάποιες παραστάσεις, αλλά δεν θα μπορούσα να αναλάβω την ευθύνη μια ολόκληρη σεζόν. Άρα εκεί... Αλλά θα μπορούσατε να παίξετε 10 ή 20 παραστάσεις από ένα έργο που θα σας ενδιαφέρε πολύ, ναι, και που θα σας γέμιζε να παίξετε το ρόλο. Ναι, αλλά πού να γίνει αυτό? Πώς να κλείσει κανείς ένα θέατρο για να παίξει 10 ή 20 παραστάσεις? Δεν γίνονται αυτά. Να μιλήσουμε για το Μέγαρο και για αυτήν την δουλειά. Βέβαια. Πώς έσκασε η είδηση, να το πω έτσι? Ένα τηλεφώνημα ήταν αυτό? Όχι. Ένα βράδυ μέσα σε ένα αυτοκίνητο πηγαίναμε μαζί με τον κύριο Λαμπράκη σε κοινούς φίλους για να φάμε μαζί. Και έτσι πολύ απλά καθόμαστε μέσα στο αυτοκίνητο και μου λέει: «Σου κάνει κέφι να παίξεις τη Φέδρα στο Μέγαρο?» Νόμιζα ότι θα χτυπήσω το κεφάλι μου στο ταβάνι. Τόσο απλό ήταν το πράγμα. Και τώρα η διαδικασία της προετοιμασίας, τι θέλω να πω, εγώ ψάχνω να βρω. Αν η απόφαση αυτή που πήρατε πριν από 3-4 χρόνια να σταματήσετε το θέατρο είναι μια απόφαση που μπορεί να τεθεί υπό επανεξέταση μέσα από τη διαδικασία της Φέδρας και της προετοιμασίας για την Φέδρα. Όταν κανείς ξανάρχεται σε όσμωση με την μυρωδιά του θεάτρου, των κειμένων, της πρόβας, δεν ξυπνάει μέσα του το... Η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ χορτάτη, κύριε Χατζηνικολάου. Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Πολλοί ρόλοι, πολλές παραστάσεις. Δεν έχω πράγματα να... Να ερωτευτείτε στο θέατρο. Όχι. Ρόλους να ερωτευτείτε, όχι. Παραστάσεις να ερωτευτείτε. Θα ήθελα να τελειώσω την... Δεν μ' αρέσει η λέξη καριέρα. Την πορεία μου με μια εντελώς τρελή κωμωδία. Αλλά νομίζω ότι ήδη ό,τι έχω κάνει μου έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Τελειώνοντας πριν 3 χρόνια, τελευταία φορά που έπαιξα ήταν στην Επίδαυρο, την Κλυτεμνίστρα, στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή. Προηγουμένως, τον προηγούμενο χρόνο, στη Μικρή Επίδαυρο με Ρίτσο πάλι, την Σονάτα του Σελινόφωτος. Και τον προηγούμενο χρόνο, στο Ηλίσια, που ήταν η τελευταία δουλειά που έκανα εκεί, με το χορό του Θανάτου του Στρίνμπεργκ. Για όνομα του Θεού, δηλαδή, τι άλλο να θελήσω? Ασφαλώς, είναι ανεξάρτητο. Δεν συνηθίζεται να ακούμε τους καλλιτέχνες να λένε «Είχα το όνειρο και το όνειρο έγινε πραγματικότητα, νιώθω γεμάτος». Συνήθως αισθάνομαι ότι η φιλοδοξία η καλλιτεχνική είναι αδιφάγος, δεν χορταίνει ποτέ. Έτσι δεν είναι? Εγώ δεν θέλω είμαι να πω, είστε αδιφάγος, εξαίρεση. Όχι.
Νομίζω ότι έχω μέτρο. Και επομένως μπορείτε να δηλώνετε, είμαι ικανοποιημένη από τη διαδρομή που έκανα. Είμαι ευγνώμων για τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που μου δόθηκαν κατά το διάστημα της πορείας μου. Ικανοποιημένη δεν ξέρω αν μπορώ να πω ότι είμαι, γιατί κανένας καλλιτέχνης μέσα του δεν νιώθει απόλυτα ικανοποιημένος με αυτό που έχει κάνει. Αισθάνομαι μπροστά στους μεγάλους αμεληταία ποσότης, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι μέρος της ομορφιάς της δουλειάς μας, ότι ο στόχος μας είναι η αγάπη που εμείς νιώθουμε για αυτή τη δουλειά και όχι η ικανοποίηση αδικείτε που πήραμε. Αδικείτε τον εαυτό σας και αδικείτε τη διαδρομή σας. Θα βάλουμε μια άνω τελεία, όπως λέω κάθε φορά εδώ. Θα πάμε για διαφημιστικά μηνύματα. Θέλω να κλείσουμε την συζήτησή μας μιλώντας για τη Φέδρα, ναι, μιλώντας για το Ρίτσο, μιλώντας για αυτή τη δουλειά, για αυτή την παράσταση. Σε λίγο και πάλι μαζί. Δεν τις αντέχω αυτές τις νύχτες της άνοιξης. Οι ατμοί ανεβαίνουν απ' τη γη. Πυκνώνουν, σε πιέζουν μαλακά-μαλακά, σάρκα με σάρκα. Μια αίσθηση φρίκης διατρέχει τον αέρα. Περνάει από τη μια κάμαρα στην άλλη, εισδύει στο τρίτο δωμάτιο το ρόδινο. Εκεί που κοιμάσαι. Τι λόγια αποσιωπημένα ακούγονται. Τι κραυγές κρατημένες, ήχοι από αυλούς, κιθάρες, άστρα. Ένα μονό κουπί στο νερό, αυτό που με σκάβει. Ως το σπασμό της Ιδονής και πιο πέρα. Ως τον καινούριο σπασμό και τον άλλο, ανεξάντλητος. Και τα σεντόνια μου σκεμμένα από νερά χλιαρά, σπέρμα κυδρότα. Και τα φορέματα, τα εσώρουχα, ριγμένα στο πάτωμα χάμω και τ' άλλα μέσα στα σεντούκια στις δουλάπες να στάζουν, να στάζουν μικρές σταλαματιές που αμέσως πίζουν. Κρυσταλώνουν σταλαχτίτες, σταλαγμίτες σε βαθιά σπήλαια μέσα μας. Περίεργα γυάλινα δάση, γυάλινα ερωτικά συμπλέγματα σε μια υπόγεια πυρετική υγρασία. Μιλήστε μου για τη Φέδρα και για το Ρίτσο. Είναι ένα ερωτικό κείμενο ενός πάρα πολύ μεγάλου ποιητή, ασφαλώς. Με τεράστιο μέγεθος. Από τους μεγαλύτερους του αιώνα αυτού για την πατρίδα μας. Αυτό που κουβαλάω μέσα μου για το Ρίτσο θα το πάρω μαζί μου στην παράσταση πρώτα. Θα ήθελα λίγο να μιλήσω για τους συντελεστές, να ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο Χρήστο Λαμπράκη που μου έδωσε αυτή την τεράστια ευκαιρία και δυνατότητα και ευτυχία. Να πω ότι ο σκηνοθέτης της παράστασης είναι ο Βασίλης Νικολαίδης, με τον οποίο έχω μια πολύ ωραία συνεργασία. Ο Νίκος ο Πετρόπουλος κάνει τα σκηνικά και τα κουστούμια. Είναι πολύ φίλος μου και παλιός συνεργάτης. Ο υπόλοιτος είναι ένας νέος ηθοποιός, ο Αλέξανδρος Σταύρου, πολύ ταλαντούχος, όπως επίσης και αυτός που κάνει τον Θησέα, ο Γιάννης Κρανάς, είναι επίσης πολύ αξιόλογος ηθοποιός. Ένα νέο παιδί, ο Βούλγαρης, ο οποίος κάνει και βοηθός σκηνοθέτη, είναι επίσης πολύ αξιόλογο άτομο και γενικά έχει φτιαχτεί μια καλή ομάδα. Έχει φτιαχτεί μια πολύ καλή ομάδα. Στο πιάνο θα συνοδεύει με κομμάτια της Φέδρας του Θοδωράκη ο Νίκος Βασιλείου κατά τη διάρκεια της παράστασης, όπου υπάρχει και το video wall. Νομίζω ότι δίνει άλλες προεκτάσεις μέσα από flashback, μέσα από τις
σκέψεις του Ρίτσου, της Φέδρας. Είναι ένα πολύ δυνατό κείμενο αυτό. Είναι ένα πολύ δυνατό κείμενο. Συγκλονιστικό κείμενο, θεϊκό κείμενο. Αυτό που θα ήθελα πάρα πολύ να μου δώσετε την ευκαιρία να το κάνω είναι να διαβάσω ένα γράμμα που, του Αραγκόν, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους Γάλλους ποιητές, ο οποίος λάτρεψε την Ελλάδα και λάτρεψε και το Ρίτσο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γράμμα. Παρακαλώ. Που νομίζω ότι αξίζει να διαβαστεί. «Αγαπημένε Γιάννη», λέει στο Ρίτσο, «αν μου επιτρέπετε να σας μιλώ με τόση οικειότητα, ειδού που ένα όνειρο τόσων χρόνων γίνεται κατορθωτό, αν θελήσετε να αποδεχτείτε την πρόσκλησή μου, γιατί εγώ δεν ήμουν ποτέ ελεύθερος να έρθω σε εσάς για να σας δω όλα αυτά τα χρόνια, τους θάμβους που ένιωσα για εσάς, για κάθε τι που έχετε γράψει και που μπόρεσα να γνωρίσω. Και να, η Ισμήνη», που ως γνωστό είναι από τα πιο γνωστά έργα, που, ποίηματα που έχει γράψει ο Ρίτσος και που ανέβηκε στο Παρίσι, «πρόκειται πολύ σύντομα να παρουσιαστεί στη σκηνή στο Παρίσι, στη μετάφραση του Ντομινίκ Γκρονμό, που μου έδωσε και τη διεύθυνσή σας. Η πρεμιέρα του θεάματος έχει οριστεί για τις 12 Απριλίου και θα ήταν κάτι το θεσπέσιο αν θα μπορούσαμε να τη δούμε με τη συντροφιά σας. Έτσι, επιτρέψτε μου να σας προσκαλέσω στο Παρίσι. Έχω ένα δωμάτιο που έχουν φιλοξενηθεί σε άλλους καιρούς ο Ροστρόποβιτς, η χορεύτρια Μάγια Πλιτσέσκαγια και άλλοι. Αν μπορούσατε να έρθετε στο Παρίσι 2-3 μέρες νωρίτερα και να μείνετε εκεί όσο σας αρέσει. Είμαι βέβαιος ότι ο ερχομός σας εδώ θα είναι για πολύ κόσμο κάτι το συγκλονιστικό. Δεν θα είναι μόνο μια ιδιαίτερη τύχη για την παράσταση του έργου, αλλά και μια ιδιαίτερη συγκίνηση για χιλιάδες και χιλιάδες ανθρώπους, όπως συνέβη με τον Ναζίμ Κιχμέτ και τον Πάμπλο Νερούντα στο Παρίσι. Όσο για μένα, αυτό θα ήταν κάτι περισσότερο, γιατί δεν είναι δυνατό να αγνοείτε ότι σας θεωρώ, χωρίς καμιά αμφισβήτηση, σαν τον πιο μεγάλο, τον πιο λαμπρό ποιητή του αιώνα μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Τίποτα από αυτά δεν έχει την παραμικρότερη κολακία. Έφτασα στα 80 μου χρόνια και δεν αντέχω πια να ζω ακόμη πιο γέρος. Μα θα ήταν για μένα κάτι τεράστιο η ανταμοιβή όλης μου της ζωής, αν δεχτείτε να έρθετε όπως σας το ζητώ και να μου δώσετε έτσι την τύχη στα στερνά του βίου μου, να έχω δει εδώ στο σπίτι μου, να έχω γνωρίσει αυτόν που με έχει κάνει τόσα και τόσα χρόνια να τον ονειρεύομαι, να μου φέρνει έστω και σε γαλλική απόδοση το θαύμα των τραγουδιών του. Αυτόν που τόσες φορές και για ολόκληρα χρόνια έτρεμα μήπως ποτέ δεν τον γνωρίσω. Ελάτε, σας οικετεύω. Είμαστε τόσοι εδώ που θα νιώσουμε όπως εγώ την παρουσία σας. Τι περισσότερο θα μπορούσε να υποθεί. Μπροστά σας αισθάνομαι ντροπαλός και αδέξιος. Καλύτερα να αρκεστώ σε αυτά που κιόλας τόσο αδέξια είπα. Απαντήστε μου». Βέβαια, αυτό που ήταν το όνειρο. Υπογραφή Αραγκόν, αυτό το κείμενο. Υπογραφή Αραγκόν. Δεν μπόρεσε ποτέ να πάει στο Παρίσι, γιατί τον έφαγε η Σωτηρία, ήταν εφηματικός, τον έφαγε ο Άγιος Σάββας, γιατί έμπαινε και έβγαινε και εκεί, η Γιάρος, η Λέρος, η Μακρόνισσος, και έτσι δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει αυτό το όνειρό του να πάει στο Παρίσι. Νομίζω πως η επιστολή που διαβάσατε είναι η καλύτερη απάντηση στο ερώτημά μου για τη γνώμη σας για τον Γιάννη Ρίτσο. Θέλω να σας ευχηθώ ολόψυχα να είναι αυτή η παράσταση όπως την ονειρευτήκατε και επομένως να είναι μια παράσταση που εμείς δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Και να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν απόψε μαζί μου εδώ στο Ενώπιο Συνοπείο. Ευχαριστώ, κύριε Γαλλή. Και εγώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα. Καλή σας νύχτα.